Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Πέμπτη και σήμερα έχουμε όπως πάντα το καθιερωμένο μάθημα Photoshop. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να φτιάξουμε και να διαμορφώσουμε ένα λογότυπο. Καλό είναι να έχετε δει και τα προηγούμενα μαθήματα για να μπορέσετε να έχετε λίγο μια εικόνα πάνω κάτω, γιατί θα χρησιμοποιήσω και θα πω πράγματα τα οποία έχω ξαναπεί σε προηγούμενα μαθήματα και τα έχω δείξει με πιο απλό τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα ακριβώς. Ερχόμαστε File, ερχόμαστε New. Διαμορφώνουμε όπως έχουμε πει με βάση τον Canva όπως το θέλουμε, είτε αν θέλουμε να το κάνουμε λογότυπο, είτε αν θέλουμε να το κάνουμε background για την οθόνη μας, είτε αν θέλουμε να πάρουμε κάποια συγκεκριμένη διάσταση, τη διαμορφώνετε όπως εσείς θέλετε. Τώρα εγώ θα πάρω ένα default size που έχω και πατάμε create. Το πρώτο πράγμα που παίρνουμε λοιπόν είναι το άσπρο μας. Ερχόμαστε στο background, διπλό κλικ για να το ξεκλειδώσουμε και ερχόμαστε και γράφουμε το γράμμα G. Εγώ χρησιμοποιώ τη γραμματοσειρά που έχουν τα Transformers, γιατί ήθελα μια τετράγωνη γραμματοσειρά, οπότε εσείς μπορείτε να πάρετε, αν σας αρέσει κάποια άλλη, εννοείται, ελεύθερο είναι το μάθημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι σας αρέσει. Αφού πάρουμε το γράμμα G, πάμε λοιπόν, ερχόμαστε εδώ ακριβώς, στο Select, Alt πατημένο, το πάμε ελάχιστα πιο επάνω και λίγο δεξιά, για να γίνει σκιά πίσω από το γράμμα μας. Παίρνουμε λοιπόν αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα. Τώρα, θα έρθουμε να διαμορφώσουμε το φόντο μας από πίσω, θα το κάνουμε ένα μαύρο background και θα δώσουμε βάθος στη μέση όπως έχουμε πει. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, επιλέγουμε από την παλέτα μας ένα light green και ερχόμαστε απλά με τον κουβά μας. Προσοχή, επιλέγουμε το background και πατάμε να το κάνουμε green. Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, με επιλεγμένο το background, ερχόμαστε εδώ κάτω. Επιλέγουμε gradient, ερχόμαστε στο gradient, βάζουμε radial, thermal opacity, ερχόμαστε εδώ, βάζουμε μαύρο, πατάμε OK, ερχόμαστε στο reverse για να γίνει το αντίθετο και ερχόμαστε και μεγαλώνουμε λίγο το scale. Κάπως έτσι. Και πατάμε OK. Μετά θα έρθω και θα δώσω λίγο θα διαμορφώσω λίγο το γκαβάμα από πίσω να έχει και λίγο χρώμα πάλι σε βάθος, αλλά να έχει λίγο ένα πιο εφετζίδικο χρωματάκι από πίσω. Θα το κάνουμε λίγο πιο μπλε για να μην είναι τόσο γκρι σκοτεινό. Οπότε ερχόμαστε πάλι ξανά εδώ. Ερχόμαστε ξανά στο gradient. Ερχόμαστε εδώ αυτή τη φορά και επιλέγουμε το πορτοκαλί και το mauve. Ερχόμαστε στο Move, διπλό κλικ και το κάνουμε ένα μπλε και πατάμε OK. Και ερχόμαστε στο πορτοκαλί και το κάνουμε ένα λίγο πιο, ας το κάνουμε πετρόλ αυτή τη φορά και πατάμε OK. OK, ερχόμαστε πάλι εδώ, ερχόμαστε radial, πατάμε inverse, ερχόμαστε, μεγαλώνουμε ελάχιστα το scale, το μεγάλωσα αρκετά, λίγο πιο λίγο, ωραία, και το κατεβάζω εδώ χαμηλά. Και πατάμε πάλι OK. Και ερχόμαστε και κατεβάζουμε ελάχιστα το opacity σε αυτό. Νομίζω στο 59 είναι μια χαρά. Συνεχίζοντας λοιπόν, έχω κατεβάσει από το ίντερνετ κάποια εφέ καπνού. Εάν πατήσετε στο Google Smoke και πατήσετε όμως PNG για να σας τα βγάλει πίσω με transparent για να μην ξεφοντάρετε, γιατί είναι δύσκολο να ξεφοντάρετε καπνό, θα πάρετε κάποια εφέ καπνού, θα σας έρθουν σε αυτή τη μορφή. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το εφέ, θα το μεταφέρω, θα το με κλικ πατημένο και θα το μεταφέρω στο G μου και απλά θα το αφήσω και θα το βάλω χαμηλά. Βλέπετε πόσο ωραίο με ένα απλό εφέ καπνού που έχω κατεβάσει από το ίντερνετ, χωρίς καν να το ρυθμίσω, χωρίς καν να το κάνω κάτι, απλά αφήνοντάς το μέσα στη φωτογραφία. Έρχομαι ξανά εδώ, παίρνω ξανά το ίδιο, έρχομαι εδώ, το αφήνω. Παίρνω το Polygon Lasso, δεξί κλικ, Free Transform, το κάνω κολοτούμπα και έρχομαι και το φέρνω από επάνω και πατάω OK. Έρχομαι, παίρνω και αυτό από εδώ, είναι ένα διαφορετικό εφέ και το φέρνω εδώ στη γωνία. Και τέλος θα πάρω και αυτό και απλά θα το αφήσω
αυτό είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θα κάνω δεξί κλικ, pre-transform, shift click and drag για να μικρύνει όλο μαζί και να μην χαλάσει η φωτογραφία και αντιφέρω από αυτήν εδώ την πλευρά. Τώρα αυτό επειδή είναι λίγο πιο φωτεινό από τα άλλα και δεν μου αρέσει, απλά θα κατεβάσω λίγο ελάχιστα το opacity. Το βάλω αρκετά χαμηλά, γύρω στο 29. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα έρθουμε και θα δώσουμε το χρωματάκι αυτό εδώ στο G. Αν πατήσετε πάλι smoke θα σας βγάλει καπνούς, οπότε θα σας βγάλει και τέτοιο. Εγώ το βρήκα εντελώς τυχαία. Οπότε αν ψάξετε ρε παιδί μου στο φάκελο με τα smoke θα σας βγάλει και στο Google με smoke θα σας βγάλει και τέτοια αποτελέσματα. Οπότε πάρτε το ή μπορείτε να πατήσετε color ή να πατήσετε colors plus να σας βγάλει τέτοια πράγματα. Οπότε απλά μην ξεχάσετε PNG για να σας έχει από πίσω το ανασπάρε, να μην χρειάζεται να ξεφοντάρετε γιατί αυτό ξεφοντάρετε πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε το έχουμε, ερχόμαστε δίπλα. Εδώ ακριβώς και το αφήνουμε πάνω στη φωτογραφία. Παίρνουμε το Polygon Lasso, δεξί κλικ, pre-transform, shift πατημένο, τραβάμε για να το μεγαλώσουμε λίγο παραπάνω. Το αφήνουμε από πίσω, πατάμε Enter και το μεταφέρουμε επάνω από τα G μας. Να το κρύψουμε. Το επόμενο πράγμα που κάνουμε είναι, ερχόμαστε. Layer, Create Clipping Mask. Έχοντας επιλεγμένο το Layer 5, δηλαδή το χρώμα μας. Μόλις το κάνουμε αυτό βλέπετε ότι το G έχει πάρει το χρώμα του χρώματος μπλε που θέλαμε να πάρουμε και της παλέτας αυτής. Οπότε το αφήνουμε πάνω, ερχόμαστε στο G, το πρώτο G, δηλαδή το από πάνω, όχι τη σκιά μας που έχουμε από πίσω, και επιλέγουμε από εδώ πέρα στην παλέτα, στο Switches, ερχόμαστε και το κάνουμε μαύρο και παίρνουμε την βούρτσα μας. Και έχοντας επιλεγμένη τη βούρτσα και το μαύρο, εάν κάνουμε κλικ επάνω, βλέπουμε ότι έχει ένα απαγορευτικό. Αυτό γίνεται γιατί το Photoshop αναγνωρίζει το G ως κείμενο. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή, οπότε θα κάνουμε ένα κλικ επάνω και θα μας βγάλει ένα παράθυρο που θα λέει ότι δεν γίνεται γιατί είναι κείμενο. Οπότε θα πατήσουμε OK και θα το κάνει layer. Βλέπετε τώρα ότι αυτό εδώ πέρα πλέον δεν είναι κείμενο, είναι layer. Αυτό γιατί έγινε, για τον λόγο τώρα ότι αν εγώ έρθω εδώ πέρα με το μαύρο και ζωγραφίσω, θα δείτε ότι θα παίρνει το χρώμα που έχει το μπλε της παλέτας. Οπότε ερχόμαστε σιγά σιγά. Γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως έχουμε πει με την μάσκα. Αν δείτε το προηγούμενο μάθημα με τη μάσκα που έχουμε κάνει, το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη διαδικασία. Ερχόμαστε λοιπόν, βάφουμε πολύ προσεκτικά για να μην μας βγει άσχημο και να είναι όμορφο. Αυτό ήτανε. Τώρα θα έρθουμε και θα γράψουμε από δίπλα ακριβώς τα υπόλοιπα γράμματα για να συνεχίσουμε το όνομά μας. Μπορούμε να το αφήσουμε και έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Μπορούμε όμως να έρθουμε και να προσθέσουμε δίπλα κάποια γράμματα ώστε να διαμορφώσουμε το όνομά μας στη συνέχεια. Οπότε ερχόμαστε ξανά στο text, ερχόμαστε εδώ δίπλα και γράφουμε τα υπόλοιπα. Το επιλέγουμε, το μικραίνουμε. Τώρα δεν φαίνεται γιατί είναι κάτω από το χρώμα μας, οπότε θα το μεταφέρουμε από επάνω και θα έρθει πάνω πάνω. Πατάμε Enter, το φέρνουμε κάτω από το G για να χαθεί το γράμμα μέσα. Ερχόμαστε να το κάνουμε ένα λίγο πιο μπλε μοβ για να ταιριάξει με το υπόλοιπο. Το κάνω ένα, νομίζω αυτό μου αρέσει αρκετά. Πατάμε OK και ερχόμαστε ξανά με τον ίδιο τρόπο και πατάμε Shift πατημένο, συγγνώμη, Alt πατημένο και το κάνουμε drag προς τα πίσω για να διαμορφωθεί η σκιά μας. Το copy αυτό που δημιουργήθηκε το πάμε από κάτω και ερχόμαστε εδώ και το κάνουμε μαύρο. Το ίδιο χρώμα που έχει αυτό εδώ, ένα light gray όπως έχουμε κάνει και δίπλα. Και μόλις γίνει αυτό ερχόμαστε εδώ ακριβώς και το μεταφέρουμε με το βελάκι για να δούμε πού θα μας κάτσει η σκιά μας. Αυτό ήτανε. Νομίζω με έναν πολύ πολύ απλό τρόπο και έναν πολύ πολύ μικρό εφέ φτιάξαμε ένα λογότυπο. Βέβαια μπορείτε να το διαμορφώσετε εσείς με τα χρώματα που θέλετε και όπως σας αρέσει.
Εάν δεν σας αρέσει αυτό το μπλε, μπορείτε να το αλλάξετε, μπορείτε να βρείτε από το ίντερνετ και άλλα τέτοια χρώματα και με τον ίδιο τρόπο να το διαμορφώσετε έτσι όπως το έκανα εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, να είστε καλά. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει, κάντε like επίσης. Από κάτω θα βρείτε στο description τα social media, να ακολουθήσετε και εκεί το Insta είτε το Facebook. Θα τα πούμε σε ένα ακόμα μάθημα, να είστε καλά.